άλλη, που δεν προλαβαίνεις να πεις τι είναι ανοιχτό, τι έκλεισε, τη μία η κρίση, την άλλη ο κορονοϊός, κλείσαν όλα, εκδοτικοί όμιλοι, περιοδικά, ραδιόφωνα, μιλάμε για λέλαπα, ό,τι τι. Πάντως, και μην ξεχνάς ότι τις επιλογές αυτές που τις έκανα εγώ, τις έκαναν και άλλοι. Αυτή την ερώτηση λοιπόν θα πρέπει να την πούμε αλήθεια σε άλλους ανθρώπους που από αυτές τις επιλογές δεν έφαγαν ψωμί, έφαγαν παντεσπάνι. Εγώ που έτρωγα ψωμί, προφανέστατα και δεν είχα άλλη επιλογή και πήγα για να φάω ψωμί και δεν μετανιώνω. Ο άλλος που πήγε για να φάει παντεσπάνι, γιατί την έκανε αυτή την επιλογή και λερώθηκε? Αν θεωρούμε λοιπόν εγώ λερωμένη. Εγώ επειδή θεωρώ πάλι ότι δεν είμαι ικανός να κρίνω κανέναν στην επιλογή. Όχι, αλλά σου απαντώ με ειλικρίνεια. Καταλαβαίνεις. Γιατί το να κάνουμε εδώ ότι δεν γνωριζόμαστε και ότι να αποφεύγω τις ερωτήσεις σου, δεν έχω και να κρύψω και σε κανέναν τίποτα, ούτε έχω κρύψει και ποτέ στις δουλειές σου πίσω. Ήταν δουλειές που τις έκανε στην τηλεόραση, οπότε δεν μπορούσαν να κρυφτούν. Έτσι κι αλλιώς. Άρα ουσιαστικά θέλω να πω δεν έχω κανένα θέμα. Δεν ήταν δουλειές του παρασκηνίου, αλλά ήταν τη σκηνή μπροστά. Η ερώτηση εγώ την έκανα πολύ γενικά, γιατί θα μπορούσε κάποιο να πει τι έγινε, γιατί είναι αν σημαίνει έξω, μήπως κάποια στιγμή έχει συνεργαστεί με κάποια πρόσωπα στην τηλεόραση που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα για κάποια πράγματα. Ναι, μήπως αυτό το πράγμα. Εγώ την ερώτηση την κάνω. Ναι. Από την άλλη, σαν Γρηγόρης, αν θέλεις την άποψή μου, θεωρώ ότι όχι απλά δεν θα έκρινα ποτέ κάποιον που δουλεύει μπροστά στην τηλεόραση, είναι ο τελευταίος. Γιατί έξω από το χορό πολλά αυτό τραγούδια λένε. Ακριβώς. Και να σου πω και κάτι, σου ξαναλέω. Επειδή λοιπόν. Εκεί κάποιοι άνθρωποι βρεθήκαμε για να φάμε ψωμί και κάποιοι παντεσπάνι. Ας απαντήσουν αυτοί που έτρωγαν το παντεσπάνι, γιατί πήγαν και, λερωθήκανε. Αν μας θεωρούν οι άλλοι λερωμένους, ή αν μας θεωρούν συναδέλφους δεύτερης κατηγορίας, γιατί υπήρξαμε σε κάποιες εκπομπές. Οι άλλοι γιατί πήγανε σε αυτές τις εκπομπές? Και μάλιστα γιατί δεν λογοδοτούν και εξακολουθούν. Ενώ εμείς λογοδοτούμε εντός εισαγωγικών. Και εξακολουθούν να είναι παρουσιαστές και παρουσιάστριες στα μεγαλύτερα κανάλια. Καλά κάνανε. Ναι. Δεν σου λέω ότι δεν κάνανε καλά. Να σου πω, σου λέω ότι αν υπάρχει αυτή η αντίληψη, αυτή είναι η τοποθέτηση. Και αυτοί καλά κάνανε. Μάλιστα. Okay, το δέχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος στη δουλειά του μπορεί να είναι αξιοπρεπής. Εγώ ήμουν αξιοπρεπής. Εγώ έκανα αυτό που ήξερα να κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά όλοι οι παίκτες των reality, ας πούμε, που είναι στην πρώτη γραμμή στα κανάλια, που πάνε και δείχνουν να μην ποτίσει στην κάμερα και το τι λένε στην κάμερα και το τι θέαμα γίνονται. Και... ενώ αυτοί είναι, πώς το λένε, δεν είναι τρας επιλογές. Αν εγώ, ας πούμε, θεωρούμε τρας ή αν θεωρώ ότι πληρώνω κάποιες επιλογές αυτή τη στιγμή, είναι πρώτη στη ζήτηση από ό,τι ξέρω, που δεν μπορούν να μιλήσουν. Που ούτε με αυτούς έχω πρόβλημα τους ανθρώπους. Καλά κάνουνε. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει μια κατάσταση δύο ταχυτήτων. Ναι. Καταλαβες. Θα μπορούσε κάποιος να πει, τώρα είναι λίγο παράξενο το σου κάνω, αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι οι άνθρωποι που τώρα συνεργάστηκες, αν έχουν κάποιο πρόβλημα, και όλοι εσείς που συνεργαστήκατε, είσαστε κοντά τους τώρα. Ή δεν είχατε μια σχέση, ήταν απλώς επαγγελματική και δεν ήταν φιλική. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι τώρα μπορεί να έχουν προβλήματα. Ναι. Με τη δικαιοσύνη, με κάποια θέματα. Κοίταξε, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα σας στέλνουν κοντά τους. Μα εγώ δεν είχα καμία κολλητή. Επειδή λοιπόν, δεν θέλω να μιλάμε μόνο, ναι. επειδή αναφέρεσαι στην υπόθεση του Μένιου και στο Μένιο Φουρθιώτη, εγώ δεν ήμουν ποτέ ούτε κολλητή του, ούτε φίλη του, ούτε ο άνθρωπος, ούτε η αυλή του, ούτε τίποτα. Πήγαινα εκεί, κάθε Σαββατοκύριακο, έκανα τη δουλειά μου, πληρώμουν, σηκωνόμουν, έφευγα. Τελεία. Αυτό έκανα. Να είμαι κοντά του σε τι ακριβώς πράγμα. Ενώ ότι αν περνάει κάποιες δυσκολίες, κάποιος να πει. Άραγε, θα έλεγε ότι. Χώρια το ότι εγώ από αυτές τις δυσκολίες που περνάει, ήμουν από τους πρώτους ανθρώπους που αποτραβήχτηκα από δίπλα του 3,5 χρόνια πριν. Οπότε από 3,5 χρόνια πριν, τώρα τι. 27 χρόνια πορείας σβήνουνε, γιατί ήμουν 3 χρόνια σε μια εκπομπή. Ξαναλέω ότι κανένας δεν μπορεί να κατηγορηθεί από τη στιγμή που είναι αξιοπρεπέστατος σε οποιαδήποτε εκπομπή και αν είναι. Ναι, είναι πολύ σύντομο το παρελθόν. Ναι. Μπορούμε να ανοίξουμε ένα περιοδικό, ένα site, να δούμε ποιοι άνθρωποι δούλευαν τότε στο συγκεκριμένο κανάλι. Ποιοι ήταν με αυτόν τον άνθρωπο μαζί. Ποιοι τον δοξάζανε στις εκπομπές τους. Γιατί τις παρακολουθήσαμε και αυτές τις σκηνές. Εντάξει. Εγώ λοιπόν δεν μετανιώνω που ήμουν εκεί, αν με ρωτάς.